κάνει με το γεγονός ότι επισκέφτηκα την ταξιαρχία, την μεταφερόμενη ταξιαρχία, στο πλαίσιο των συνεχών επισκέψεων που κάνουμε σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, για να από μια μεριά να διαπιστώσουμε ήδη η ισόμορφωμαση της κατάστασης που βρίσκονται και από μια μεριά να βοηθήσουμε σε επίπεδο από μια μεριά ηθικού αλλά και καταγραφή των προβλημάτων προς επίδειξη. Είχα την ευκαιρία να δω και μια επίδειξη των δράσεων της, των κερδοδυνατοτήτων της ταξιαρχίας, η οποία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Βεβαίως έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο που οργανώνεται από το Αμερικάνικο Επιμελητήριο και την Γενική Διεύθυνση Αμερικών Εξοπλισμών και που έχει στόχο να γνωστοποιήσει τους τρόπους που, μέσω των οποίων ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν, να δραστηριοποιηθούν, να κάνουν δουλειές με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα όταν έγινε, το μεταφέραν και στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι διαπίστωσα έχει εξαιρετική επιτυχία. Και το πρόγραμμά μου θα συνεχιστεί σε μια συζήτηση που θα κάνουμε στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο το πρωί θα φύγω για να πάω στο Ιστίμπερι, όπου γίνονται οι εκδηλώσεις για τα γνωστά ως οχυρά ρούπελ, τα οποία έχουμε ένα σχέδιο αξιοποίησης, ας το πούμε, τουριστικής αξιοποίησης, στο επόμενο διάστημα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει γνωρίζουν ότι έχουμε ανακατασκευάσει το ρούπελ. Ήταν από πριν ανακατασκευασμένο το Λίσε. Έχουμε ανακατασκευάσει το Ιστίβεϊ και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα αυτά είναι τα βασικά. Με αυτή την ευκαιρία είδα και τον Δήμαρχο και του Κυρκής και τον Αντιπεριφερειάρχη και συζητήσαμε για τοπικά ζητήματα, τα οποία είναι πολλής, πηγαίνουν προς τη λύση τους. Εγώ ξεκαθάρισα το εξής, ότι όσο αφορά τους δύο οδικούς άξονες και τις αναγκαίες παραχωρήσεις για κάθε κομμάτι, υπάρχει ένα διαφορετικός τρόπος. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα διαδικαστικά και θα μπούμε πια στον στις εφαρμογές. Δηλαδή, οι χώροι οι οποίοι αφορούν στρατόπεδα θα έχουν παραχωρηθεί, οι αναγκαίες διευθυντήσεις, τι θα κάνει ο καθένας, θα έχει λυθεί, μια και οι αναγκαίες αποφάσεις από τη μεριά του Ταμείου Εθνικής Άμυνας έχουν ληφθεί. Οπότε, νομίζω ότι μερικά από τα ζητήματα τα οποία διαχρονικά θα υπήρχαν εδώ στην περιοχή, βρίσκουν τη λύση τους. Όχι ότι ξαφνικά η περιοχή γίνεται παράδεισος, αλλά βρίσκουν λύσεις κάποια ζητήματα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Μου διατύπωσαν ορισμένα ζητήματα, τον τρόπο που θα πρέπει η αυτοδιοίκηση περισσότερο να εμπλακεί με αυτό το θέμα και τις σκέψεις τους για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Οφείλω να πω ότι σε πολλά ζητήματα οι σκέψεις μας είναι ταυτόσιμες, μια και εδώ στο νομό Κυρκής περάσαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος από τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Τώρα είμαστε σε μια άλλη βάση που μπορούμε πιο λογικά, ας το πω έτσι, και πιο δημιουργικά να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Άλλωστε, στην Κεντρική Μακεδονία, από 30.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες που υπήρξαν κάποια περίοδο, αυτή τη στιγμή είναι 2.680 για την ακρίβεια. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θα αναγγείλει ποια θα είναι τα κέντρα φιλοξενίας τα οποία θα παραμείνουν για φέτος το καλοκαίρι και ποια θα είναι αυτά που θα κλείσουν. Με αυτή την αναγγελία θα αρχίσει και μια καινούργια διαδικασία
κοινωνικής αξιοποίησης από τη μία μεριά, στο βαθμό που η κοινωνία το, και οι αντίστοιχοι θεσμοί θέλουν και το ετούνται, αυτοί οι χώροι. Ήδη μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Κυρκής και συνεννοηθήκαμε πώς μπορεί αυτό να γίνει. Άρα αυτό είναι η επίσκεψη. Να ρωτήσω για τους οδικούς άξονες, να, έτσι λέω, και για την καταγραφή. Γιατί ακριβώς μιλάμε, για ποια παραχώρηση. Είναι σειρά παραχωρήσεων, δεν είναι μία ή δύο. Δηλαδή υπάρχει στο ένα στρατόπεδο ένα κομμάτι 6 στρεμμάτων που πρέπει να παραδοθεί και να μεταφερθεί πιο μέσα η περίφραξη. Και αυτά αφορά τον περιφερειακό δρόμο. Στρατόπεδο Καμπάνι. Στον Καμπάνι. Υπάρχει σε άλλο στρατόπεδο που είναι κεντρικός. Στον Πιστόνα, που είναι ένας μικρός χώρος. Όλα αυτά είχαν ένα, θα έλεγα, ένα θεσμικό μπλέξιμο. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και κανένα δύο ακόμα σημεία. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 συνολικά τα σημεία που θα γίνουν οι αναγκαίες παραχωρήσεις. Εμείς ξεδιαλύνουμε με τον πιο απλοϊκό τρόπο, ώστε να μην πηγαίνουμε πίσω και να μπαίνουμε στην αναγκαία γραφειοκρατία τα ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο προχωράμε. Όσον αφορά τα κάμπ για τους πρόσφυγες, έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα για τον νομό τι πρόκειται να γίνει. Εγώ έχω την αίσθηση ότι στο νομό όσο αφορά τα κάμπ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από τη γενικότερη κατάσταση του προσφυγικού και των προσφυγικών ροών. Αλλά θεωρώ ότι ο Γιάννης Μουζάλας ως υπεύθυνος υπουργός σε μικρό χρονικό διάστημα θα, όσο αφορά τον νομό Κυρκής, θα πει ότι θα κρατηθεί ένας χώρος σε ετοιμότητα μήπως χρειαστεί αυτό το καλοκαίρι και όλα τα άλλα θα κλείσουν. Θα κλείσουν και τυπικά. Αν η ερώτηση πάει στον Ευπάλινο και στο Χορίγι, αυτή τη στιγμή οι εργασίες με δική μου εντολή και μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχουν σταματήσει. Βεβαίως, επειδή έχουν γίνει εργασίες, φυλάσσεται όσο χρειάζεται ο χώρος, προσωπικά το βλέπω πολύ δύσκολο, αδύνατο και με αυτή την έννοια αχρίαστο να χρησιμοποιηθεί. Δύο ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, αφού σας καλωσορίσουμε στο Κίκης. Εκτός από τα συγκεκριμένα στρατόπεδα όπου θα γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μάλιστα σύντομα, όπως είπατε, υπάρχουν και με αρκετά στρατόπεδα που έχουν εγκαταλειφθεί και βρίσκονται σε μια κατάσταση κανείς θα έλεγε όχι και τόσο καλή. Πλάνο για την αξιοποίηση αυτών των χώρων ή την παραχώρηση υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου, σας σκέφτεστε κάτι? Καταρχήν υπάρχει ένας νόμος. Αυτός ο νόμος, τι μας λέει, τι λέει αυτός ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2016 και ήδη έχει αρχίσει και μπαίνει σε λειτουργία. Ο νόμος προωθεί την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Η ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων είναι η ιδιοκτησία, η μη χρήσιμη, τα στρατοπέδα δηλαδή που έχουν κλείσει, και άλλα, δεν είναι μόνο στρατόπεδα, είναι και φάρι, είναι και άλλα πράγματα. Αυτή η περιουσία ανήκει στα ταμεία, δηλαδή στο ταμείο του στρατού Ξηράς, στο ταμείο του ναυτικού, στο ταμείο της αεροπορίας και στο ταμείο του στόλου. Και όλη αυτή η περιουσία ανήκει στο ταμείο εθνικής αντίστασης, εθνικής άμυνας. Αυτό είναι το κεντρικό. Στον νόμο συγκροτήσαμε μία νέα υπηρεσία η οποία παίρνει από τα ταμεία και αρχίζει και αξιοποιεί αναξιοποίητη περιουσία. Ήδη νομίζω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έγιναν και οι πρώτοι διαγωνισμοί σε σχέση με 5 κτίρια και ένα παλαιό στρατόπεδο στην περιοχή της Αττικής. Ως βάση είναι ότι θα πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν ως ανταπόδοση αξίες, χρηματικές ή άλλες,
είσαι με το 5% κατέτος. Θεσμικοί φορείς μπορεί να εμπλέκουν σε αυτή τη διαδικασία. Να ολοκληρώσω σε αυτό, όχι επειδή είναι σωστή η ερώτησή σας. Όμως προηγείται μια διαδικασία με την ίδια την αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς φορείς. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ένα πλάνο, να κάνει μια αίτηση και να υποβάλει ένα πλάνο τι θα κάνει αυτόν τον χώρο. Για να δούμε μαζί πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, το οποίο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την οριστική υπογραφή, η οποία θα γίνει γιατί το εξάγγειλε ήδη και ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δηλαδή το στρατόπεδο Παύλο Μελά στην Θεσσαλονίκη. Εκεί τι κάναμε, από τη μία μεριά παραχωρήθηκε όλος ο χώρος στο Δήμο του Παύλου Μελά και σε ανταπόδοση ο Δήμος του Παύλου Μελά δίνει 83 κατοικίες για να σε διάσπαρτες στο περιοχή, ώστε να έτσι λύσαμε το πρόβλημα της χρήσης των 50 από τα 430 στρέμματα που ήθελε το ΤΕΘΑ για να χτίσει κατοικίες. Στην ουσία λύσαμε πολλά προβλήματα μαζί, γιατί 83 κατοικίες σε ένα χρόνο θα έχουν κατοικηθεί, ενώ να τα υπολοδομήσεις μια περιοχή, να την χτίσει κτλ. Θα έπαιρνε 10 χρόνια κατά τη γνώμη μου και μεγαλύτερο κόστος. Άρα αν υπάρχει κοινός νους, όραμα αξιοποίησης, μπορείς να το κάνεις. Και ένα ακόμα ερώτημα που αφορά το προσφυγικό. Η συμμετοχή στην όλη αυτή τη διαδικασία του διαχείρισης του προσφυγικού από την πλευρά τη δική σας, δηλαδή του στρατού, υπήρξε καθοριστική. Νομίζω ότι χωρίς τη συνδρομή του στρατού θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Όπως και εσείς προηγουμένως είπατε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο καλύτερης διαχείρισης των πραγμάτων. Υπάρχει σκέψη να πλέον να μην είναι ο στρατός, έχει το κομμάτι της μεταφύλης που... Θα μας το πούν τα πράγματα, καταρχήν. Βεβαίως. Αλλά ας πάρουμε το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαχείρισης του προσφυγικού ομαλή. Δηλαδή δεν έχουμε αυξημένες ροές και έχουμε τη διαχείριση των 60.000 ανθρώπων που κάποιοι από αυτούς θα πάνε σε άλλες χώρες και κάποιοι από αυτούς θα μείνουν στην Ελλάδα και κάποιοι από αυτούς ελπίζουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα γυρίσουμε στα σπίτια. Εγώ πάντοτε έλεγα και αν κάποιος πάει σε κάποιες δηλώσεις πριν από 1,5 χρόνο ότι η Ελλάδα εύκολα μπορεί να διαχειριστεί ένα πληθυσμό προσφύγων γύρω στις 20.000 κτλ. Και παραμένω σε αυτή την διαδικασία. Αλλά τώρα έχουμε, ας πούμε ότι μένουμε στις 60.000. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ποια φάση, στη φάση που φεύγουμε από τη διαχείριση εντός κέντρων φιλοξενίας, στην ουσία πηγαίνουμε από τα 52 κέντρα φιλοξενίας, θα τα ανακοινώσει και ο Γιάννης με ποια ακριβώς, αλλά περίπου 25 θα μείνουμε, για αυτό το καλοκαίρι, και τη φιλοξενία σε σπίτια. Συγχρόνως αλλάζουμε τη διαδικασία σύντησης. Στην αρχή είχαμε τη σύντηση από το στρατό. Μετά είχαμε τη σύντηση με κέτερη. Τώρα θα έχουμε τη σύντηση, θα έλεγε κανένας, όπως γίνεται σε κάθε οικογένεια. Δηλαδή με τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Θα εκδίδεται μια κάρτα που θα έχει ένα συγκεκριμένο ποσό και θα μπορεί κάποια οικογένεια. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα βοηθάει να τονώνεται απευθείας και η τοπική αγορά και η τοπική οικονομία για να μην έχουμε και άλλα πραγματάκια που όλο αυτό το διάστημα. Τι θα κάνουμε τώρα οι ένοπλες δυνάμεις, καταρχήν στο μεταβατικό διάστημα είναι παρούσες. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και είναι και μεταδότες. Τι εννοώ μεταδότες, μεταδότες της εμπειρίας και του τρόπου που δομούν όλη αυτή την λειτουργία στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό είναι ώστε όντου ολοκληρώσει τη δικιά του την δομή. Το δεύτερο είναι ότι είναι πάντοτε έτοιμες να βοηθήσουν και θα βοηθάνε, δεν θα αποστούν δηλαδή το καθήκοντός τους και συγχρόνως με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται στο κύριο έργο τους που είναι η εξάσκηση για την αποπροβή. Θα θέλατε μια δήλωση πολιτική καθαρά για το Eurogroup και τις εξελίξεις τις σημερινές.
Ναι, και εγώ παρακολούθησα τις σημερινές εξελίξεις. Δεν μου ήταν άγνωστες, για να πω την αλήθεια, από τις προηγούμενες μέρες. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σημερινές αποφάσεις είναι ένα πολύ καλό βήμα. Πολύ καλό βήμα. Πολύ καλό βήμα για να κλείσει η αξιολόγηση από τη μία μεριά, άρα να ξεφύγουμε από οποιοδήποτε κλίμα, θα έλεγε κανένας, ανησυχίας. Αυτό είναι καλό για την εσωτερική οικονομία. Και από την άλλη μεριά, για να ανοίξει η διαδικασία, να μπει η χώρα στην ποσοτική καλάβηση. Το γεγονός ότι μαζί με αυτό ανοίγει και η συζήτηση και έχει συμφωνηθεί για το ζήτημα της διαχείρισης του χρέους, δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα, και ότι αυτό πλέον δεν εξαρτάται από εκλογικές διαδικασίες. Δεν μιλάω για την απόφαση και δεν μιλάω για τις πολιτικές. Γιατί μπορεί να έρθει μια άλλη χώρα να μας πει κάτι διαφορετικό. Είναι καλό. Είναι καλό. Και είναι καλό το γεγονός ότι αυτά που συμφωνήθηκαν το Φλεβάρι τηρούνται και τώρα, αναποδογυρίζοντας τα πράγματα στα βασικά και όχι στις λεπτομέρειες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα τεχνικά κλιμάκια θα επιστρέψουν, κατά τη δική μου τη γνώμη, Δευτέρα ή Τρίτη αυτή τη βδομάδα. Θα κλείσουν τις λεπτομέρειες και αν όλα πάνε καλά, το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η Αρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία η Αρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα πρέπει να αποφασίσει και αν θα μείνει ή όχι στο ελληνικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.